Τώρα, μέσα στην οικονομική κρίση κάνουν χρυσές δουλειές οι τοκογλύφοι, καθώς η στρόφιγγα των τραπεζών έχει κλείσει και χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στρέφονται σε αυτούς για δανεισμό. Τα κυκλώματα όμως επιβάλλουν δυσβάσταχτους τόκους που φτάνουν το χρόνο στο 80% του κεφαλαίου. 80%. Με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μην μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις και να χάνονται ολόκληρες περιουσίες ακόμα και για μικρά ποσά. Να δούμε την αποκαλυπτική έρευνα της Αναστασίας Τσιβγούλη. Εμένα το σπίτι το πήρανε το κογλύφι αριστοκρατίας. Ήταν ένας φίλος μου που ήθελε να με βοηθήσει όταν είχα μια επιχείρηση η οποία έπεσε έξω και ήρθε να με βοηθήσει. Για ένα δάνειο 6.000 ευρώ που θα τον έβγαζε από μια δύσκολη στιγμή, βρέθηκε όπως λέει να χρωστά στον άνθρωπο που εμφανίστηκε ως καλός φίλος 30.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια με απειλές και πλαστά έγγραφα έγιναν ακόμη περισσότερα και έτσι έφτασε να χάσει το σπίτι του. Είναι δικηγόρος πίσω από όλη την υπόθεση και ο κύριος που ήταν φίλος μου. Οι τοκογλύφοι κάνουν χρυσές δουλειές από τη στιγμή που ξέσπασε η οικονομική κρίση. Δανείζουν με εξοντοτικά επιτόκια που φτάνουν έως το 80% του κεφαλαίου και έχουν στο πλευρό τους άτομα σε θέσεις κλειδιά. Ουσιαστικά λειτουργούν ως παρατράπεζες που συνήθως δίνουν το τελειωτικό χτύπημα σε χρεωμένους εμπόρους και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας ενώ βρίσκουν πλέον κλειστές και τις πόρτες των τραπεζών. Φοβάστε? Το περιμένω κάτι να μου κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει το αντιμετωπίζω με θάρρος. Σας βγάζει για το σπίτι στον πληστηριασμό? Έχει, μου το έχει βγάλει δύο φορές και τώρα πάει για τρίτο. Δηλαδή ενώ μου χρωστάει και δεν του χρωστάω, αυτός λέει ότι εγώ το χρωστάω. Κάποια από τα κυκλώματα των τοκογλύφων δεν διστάζουν μάλιστα να προβάλλουν και τις υπηρεσίες τους μέσα από αγγελίες και πρόχειρες διαφημίσεις, σαν αυτήν εδώ, με μοναδικά στοιχεία κάποια τηλεφωνικά νούμερα. Ουσιαστικά εσείς θα χρεωθείτε 6.000 και θα πάρετε στο χέρι 3.000. Είναι οργανωμένοι, έχουν γραφεία. Δυστυχώς η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Οι τοκογλύφοι συνήθως παίρνουν για εξασφάλιση επιταγές με ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δανείζουν, περίπου κατά 30 με 40%. Το καταθέτουν στην τράπεζα, το εξαργυρώνουν και στη συνέχεια ασκούν στο δανειολήπτη τρομακτικές πιέσεις για να πάρουν πίσω όλο το ποσό. Περιουσίες ολόκληρες χάνονται ακόμη και για μικρά ποσά όταν κάποιος πέσει σε κύκλωμα τοκογλύφων που ζητά προσημείωση ακινήτων με ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο όμως δεν αναφέρονται οι τόκοι που δίνει το θύμα. Θέλουμε βοήθεια από τις τράπεζες και από τους κυβερνώντες να μην πέσουν στην εύκολη λύση των τοκογλύφων οι συνάδελφοί μας.